Βλέπω είστε πολύ στιλάτη. Στιλάτη. Ναι. Τι εννοεί στιλάτη, art. Λοιπόν. Να σα συστηθώ το καταρχήν. Εγώ είμαι η Νεφέλη Ορφανού, εδώ είναι ο art. Φίλο από το παρελθόν. Ναι, αλλά λέγε, όχι art. Μόνο Νεφέλη Ορφανού, Βασιλική, ναι. Νεφέλη Ορφανού. Α, ναι, έχω δύο ονόματα. Ναι, ναι, ναι. Αγκαλιά θα βαδίζουμε. Εδώ, εσεί είστε σε όλε. Είμαι από τη Μαρία Στιουαρτ. Που είχε ανέβει στο Εθνικό Θέατρο. Πόσο εγώ είμαι χρονό? Μαθητρία του Εθνικού Θέατρου. Ας τα χρόνια τώρα. Να πούμε τα κιλά. Εδώ είναι η Σάρα Μπερνάρ. Το έχω αγοράσει σε πολύ μικρή ηλικία. Σε ένα παλαιοπωλείο στο Παρίσι. Notre amour ne sera plus triste ni rempli de chagrin. Με τη Γαλλία τι σχέση έχετε? Έχω τελειώσει σχολείο γαλλικό, το Παρθεναγωγείο του Σεν Ζωζεφ, και μετά κάποιο καιρό είχα πάει και έμενα εκεί. Δεν μ' αρέσει το πολύ ντου. Αν μ' αρέσει κάποιες φορές. Σε κλαμπάκι, ας πούμε, μπουζούκια δεν πάτε? Όχι, μπουζούκια καθόλου δεν μ' αρέσει η μουσική. Δεν ακούω τέτοια μουσική. Τι μουσική ακούτε? Πιο κλασική. Πιο άλλη μουσική, γαλλική μουσική, αμερικάνικη μουσική, μ' αρέσει πολύ. Η τζαζ. Αλλά δεν μ' αρέσει το μπουζούκι. Δεν ήσασταν ποτέ των μπουζούκιων? Όχι, δεν έχω πάει ποτέ και δεν μπορώ τον ήχο. Τελικά είναι συχνό φαινόμενο να μαλώνουν ηθοποιοί στα παρασκήνια ενός θεάτρου? Εγώ δεν το έχω ζήσει αυτό ποτέ. Να τσακωθούν κάποιοι ή να τσακωθώ εγώ ή να... Δεν το έχω δει. Έχετε χαρακτηριστεί από έναν ρόλο. Πού πάτε? Α, έχετε χαρακτηριστεί από έναν ρόλο. Ποιο ρόλο? Το τηλεοπτικό, ναι, στο ρετυρέ. Εντάξει, εκεί ήταν ένας ρόλος. Η Αμαλία. Όπως είναι και άλλοι ρόλοι. Πώς και έτσι εδώ? Πώς δεν πήγατε πουθενά με το αυτοκίνητο? Έχουμε δουλειά εδώ, όπως βλέπεις. Τον έμαθες και να μας το ρεύει. Μπράβο. Ο Γιάννης, όταν πήγα και του ζήτησα δουλειά, μου λέει: δυστυχώς έχει κλείσει το cast. Ήρθε αργά, ξέρω εγώ. Αλλά μπορώ να. Είναι μια φαρμακοποιός εκεί. Που... Αλλά είναι για δύο επεισόδια. Και του πω: OK. Αυτό. Μετά έγινε επιτυχία. Θα ξανάρθεις. Όσα χρόνια κι αν περάσουν, θα ξανάρθεις. Κάθεστε εδώ με φίλες? Εδώ είναι. Όχι, δεν παίζεις. Αυτό είναι τραπεζαρία. Ανοίγει αυτό και τρως εδώ. Όχι, παίζετε και χαρτιά εννοώ. Εγώ δεν παίζω χαρτιά. Ποτέ? Όχι, κανένα επιτραπέζιο παιχνίδι δεν παίζω. Δεν μ' αρέσει. Πώς διασκεδάζετε? Με τα χαρτιά θα διασκεδάσω. Όταν μάθεις πως σε βγήκες γελασμένη. Ο νικητής του Survivor, ο Γιώργος Αγγελόπουλος, θα παίξει σε μια σειρά στον Αλφα στο Τατουάζ. Εγώ άκουσε να δεις τι λέω. Τι λέω πάντα σε αυτά. Γιατί να μην το κάνει? Να το κάνει. Αν είναι καλός, οκ. Okay. Αν δεν είναι, δεν θα συνεχίσει. Πολύ απλά. Κάποιοι βγήκαν και είπαν δεν έχει σπουδάσει, δεν έχει κάνει. Καλά. Και άλλοι που έχουν σπουδάσει βγαίνουν και παίζουν και δεν είναι καλοί. Πολύ απλό. Το ήθελα κι εγώ σαν τρελή. Το ήθελες κι εσύ πιο πολύ. Και έγινα παιδί μου για πάντα δική σου. Βλέπω τη φωτογραφία και πρέπει να είχατε πολύ πέραση στο αντρικό κοινό. Ο Άρτ αρχίζει την επικίνδυνη ζώνη να θίγει. Την κίτρινη ζώνη. Όχι ρε παιδί μου, είχατε... Τι να είχα? Πολλά φλερ. Κοίταξε, έχω περάσει καλά στη ζωή μου. Τι είπα, πολλά φλερ. Μυρίζει στο σπίτι χαρά. Πόσο χαίρομαι που μ' αγαπάς. Κάποιες γυναίκες όταν μεγαλώνουν αλλάζουν το πρόσωπό τους, μπότοξ, πλαστικές. Εγώ με κάθετη και το έχω πει σε αυτό. Εμένα μ' αρέσει η ρητίδα. Είμαι ψυχανόμαλη, τι να πω. Δεν μ' αρέσει το τεζαρισμένο πρόσωπο. Παιδιά δεν ήθελα να κάνω, ήταν επιλογή μου. Γιατί δεν θέλατε? Δεν μπορούσα, δεν ήθελα γιατί δεν θα ανταποκρινόμουν. Δεν μπορείς να έχεις ένα παιδί και να τρέχεις να κάνεις θέατρο. Το παιδί θέλει να είσαι εκείνη η μητέρα. Φέτος παίζεται σε μια παράσταση που σκίζει, η ζωή του όλη. Το έχει γράψει και το έχει σκηνοθετήσει η Μίμη Ντενίση. Είναι στον ελληνικό κόσμο. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική παράσταση. Και είμαι πολύ ευτυχής που παίζω σε αυτή.